Με τα ζητήματα που αφορούν το εργασιακό καθεστώς και τα δημοσιονομικά μεγέθη της οικονομίας αλλά και θέματα του Υπουργείου Παιδείας αρχίζουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των θεσμών. Στη μία σήμερα μετά το μεσημέρι άρχισε η συνάντηση της Υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου με τους εκπροσώπους των θεσμών για τα εργασιακά με κύριο Αγκάθι το θέμα των ομαδικών απολύσεων. Πηγές του Υπουργείου Εργασίας έλεγαν ότι το Δουνουτού επιμένει στην αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων ενώ η ελληνική πλευρά αρνείται αυτό το ενδεχόμενο και προτείνει να υπάρχει προέγκριση. Στο Υπουργείο Εργασίας θεωρούν ότι σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα αναμένεται να παίξει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που πρόκειται να εκδοθεί για την υπόθεση των απολύσεων στην Αγία της Ηρακλής, αν και οι δανειστές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πιέζουν και υποστηρίζουν ότι το ζήτημα της διοικητικής έγκρισης πρέπει να συζητηθεί ανεξαρτήτως της απόφασης. Αναφορικά με τον κατώτατο μισθό, τώρα, οι πληροφορίες υπογραμμίζουν ότι δεν έχει τεθεί ζήτημα για το ύψος του αλλά και τον τρόπο καθορισμού του. Η ελληνική πλευρά τάσσεται υπέρ της επαναφοράς του στους κοινωνικούς εταίρους, ενώ οι θεσμοί, όπως επισημαίνουν οι πληροφορίες, έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους στο σημείο αυτό. Στο μεταξύ, θα ακολουθήσει η συνάντηση με το Οικονομικό Επιτελείο για τα δημοσιονομικά μεγέθη και το νέο προϋπολογισμό, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί τη Δευτέρα στη Βουλή. Το ραντεβού για τα θέματα της παιδείας είναι προγραμματισμένο επίσης, ενώ τις προηγούμενες τρεις ημέρες δεν υπήρξαν συναντήσεις, καθώς οι επικεφαλείς των κλιμακίων συνέτασαν ένα κείμενο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έδωσαν στην ελληνική πλευρά. Στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο έως το Euro Working Group της 28 Νοεμβρίου, η οποία θα επικυρωθεί από το Euro Group της 5 Δεκεμβρίου και θα προχωρήσουν οι συζητήσεις για το χρέος και τη συμμετοχή του Δουνουτού στο ελληνικό πρόγραμμα.